Λοιπόν, όλα έτοιμα. Δεύτερο παιχνίδι της βραδιάς. Καλό παιχνίδι να έχουμε. Ξεκίνησε. Διστάσιος Μπραζέρς. Καλά θα κάνει την κύτουρα. Το πρώτο στο παιχνίδι. Κάριντος Δημητριάδης. Διαχειρός του κυρίου με το νούμερο 14. Θα ακούσει το όνομα Χαΐτος Κοντογιάννης Τσιδουράς. Λεπούση βλέπω μέσα από του Βλέκερς. Αστόχησε. Ο Λεμπούς προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα του Σπαγκέ. Πήρε το φάουλ. Διορθώθηκε. Χαΐτος. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Ο Λεμπούσης θα την ακουμπήσει απαλά. Τσιδουράς. Εύστοχος. Θα δώσει προβάτημα στην ομάδα του. Σεραλίο. Ζώτος, ο οποίος είναι μέσα στο αλμάρι των κινήσεων του. Λιγκός. Θα πάρει την μπάλα. Του για δύο μέσα και αυτό. Κόρερ Πολυπόπουλος. Ο Γιάννης. Το αγαπημένο του τρίποντο. Λεμπούσης. Ο Μιλιάς θα πάρει την μπάλα.
πάει μέχρι μέσα. Αφήστε με το δεξί. Ο κύριος Λουφόβουλος γνωστές οι δυνατότητες του. Πίσω από τους γιατρείς, αυτοχώς. Λουφόβουλος. Το Γιάννης θα πάρει την μπάλα. Λεμπούσης. Λεμπούσης από άθες του Βλέγγερς. Από την παλιοπαρέα του φίλου μου, του Αντωνάρα. Λίγος για δύο. Του Κυριάδης. Δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Το Γιάννης. Βασίλη, τα είπαμε λίγο πριν το παιχνίδι. Υπάρχει, έχει χρονιστεί η ψυχολογία μας, λογικό. Ο το Γιάννης. Τιρούρας. Ο το Γιάννης για τρεις. Εύστοχος. Δημητριάδης για τρεις. Στο μισή. Ο Κοντογιάννης την αγαπημένη της συνήθεια. Να στοχεί έξω από τη γραμμή των 6.75. Πάμε σε ένα time out. 3.56 με το σκορ στο 9.6. Τέλος time out. Βλέπω στις για δύο. Έστοχος. Ο Athens του Βλέγγερς κύριος Λεμπούσης. Δηλαδή αυτή είναι η ομάδα του. Φαντάζομαι δηλαδή ότι τη στάση είναι μια καλοκαιρινή περιπέτεια. Λουφόπουλος. Θα περάσει πάσα προς τον Κοντογιάννη. Εκείνος θα αφήσει την πάρα σειρά λάθη. 16-6. Μέσα. Δεν θα καταφέρει να τελειώσει. Σαραντόπουλος. Και αυτή η προσθήκη καλοκαιρινή. Το καλάθι δεν θα έρθει από τον Μποτσαρή. Λουφόπουλος. Τσιτουράς. Σαραντόπουλος. Με τον Δημητριάδη απέναντι του. Ο Βασίλης θα του πάρει. Θα τρέξει στο γήπεδο.
έλεγα τον Κοντογιάννη παρακτός. Θα περάσει την μπάλα χαμηλά. Καραντόπουλος να εξοχίσει, Τσίπουρας. Λίγο να βάλει ένα εντυπωσιακό καλάθι και κερδίσει το φάουλ. Τζάρι από την άλλη. Δημητριάδης. Άστοχος. Σαραντόπουλος. Λιγκός. Έστοχος ο Γάιος. Ο Βάγκος κατευθύνεται προς τον Μπαγκό, με ωραίο μπουφάν θα πω, old school. Κοτσάρις. Λάθος πάσα, Λουκόπουλος. Ο Τσίτουρος έχει φύγει στον εμφυδιασμό. Τα κατάφερε και το χάσε. Σωτήρος. Έξω την γραμμή των 6.75. 18-11. Σαραντόπουλο, Τσίτουρα. 6 δευτερόλεπτα. Αποφύγει με πολύ ωραίο τρόπο τον αντιπαλό του, τον Καραμπά. 18-16. Καθώς επιστρέφει.
Γιάννης. Κοτσάρης. Του Γιατρής ο στόχος. Να βάλει μπροστά την ομάδα του. Επιστρέφουν για τα καλά. 18-19, 8 και 15, δεύτερο δεκάλεπτο, πάμε σε time out. Σαραντόπουλος. Τσιλουράς, την απάντηση θα έρθει. 21-19. Άιτος. Νομίζω θα δούμε τέτοι. Τέτοι δεν είναι θέμα. Γι' αυτό οι ομάδες είναι εισάξιες. Καγαβάς. Πολυδάκης. Κοκογιάννης. Σαραντόπουλος μάζεψε. Μπάλα στον Κεφεγιάννη, ο Αφεντάκης. Στις τρία όλα. Χάιτος. Τσίτουρας. Κονιδάκης. Σαραντόπουλος. Για να δημοτήσει. Κοτσαρίς με ταμπλό παρακαλώ. Για δύο. Για τρεις, συγγνώμη. Ο Νιτάκης πήρε το επιθετικό. Πρώτη. Βάλε στο σίδερο. Έτσις. Γρυβάκος. Λοφόπουλος. Πάρει το φάουλ και θα δείξει ακόμα για δύο. Με το χρονόμετρο στο κοντινό πίνακα. Εδώ στο πολύ όμορφο γήπεδο των Μελισσίων. Είναι στο 5-24. Έχω στο πέντε Λοφόπουλος. Σωτήρος. Κίλτσις. Γρυβάκος. Επιμένει. Κόπουλος ή καυτός. Καλά δείτε φάουλ. Διαχειρός Χαϊτού.
Γιανακόπουλος. Ο Νιδάγης. Με ταυλό Σαραντόπουλος. Πάρε και διαφορά στον πόντο. Δημητριάδης, να χάσει την μπάλα. Παγαβάς. Τέρα τελειές. Καγαβάς, Σαραντόπουλος, Κονιδάκης, την μπάλα στη γωνία, για τρεις, ο Καϊτος θα μαζέψει, για να δούμε το Σωτήρο, θα αποφύγει με Ρακέα. Καγαβάς, με όλους πάσα διαγώνια στο Λουφόπουλο, και έχουν πάθει απόψε, παίκτες μεγάλης αξίας. Εντάξει, συμβαίνει. Άιντος. Το 27-28 παραμένει. Καγαβάς. Ο Νιδάκης μέσα. Και πάλι μπροστά επιστάσεως. 29-28. Η ομάδα του Κοντογιάννη παίρνει προβάτισμα. Σε μια πυρουέτα θα πει στην μπάλα στο καλάθι. Λουφόπουλος. Λεπίσης. Θα βάλει τα χέρια του Λεπίσης παραλίγο να κλέψει. Μπάλας. Καγαβάς. Κονιδάκης. Το ένα δευτερόλεπτο. Το μπουμπούνισε. 32-30. Παρακολουθούμε μεγάλο δεύτερο δεκάλεπτο από τη στιγμή που οι Brothers αποφάσισαν να βγάλουν στο γήπεδο όλα αυτά που τους χαρακτηρίζουν σαν ομάδα. Άιντος. Ο Δημητριάς έχει κερδίσει το φάουλ. Αλλαγές, ο Μπότσαρης στο παρκέ. Ζώτος και Φίλτσι στο μπάγκο. Συγγνώμη, Ζώτος και Χαΐτος. Φίλτσι και Μπότσαρης στο παρκέ. Εύστοχος στην πρώτη ο Βασίλης, 32-31. 32-32. Σαραντόπουλος. Λεμπούσης. Ο Σωτήρος θα κλέψει. Μποτσάρης. Λουφόπουλος. Σαραντόπουλος. Λουφόπουλος για δύο. Εστοχός. Για
34-32, 53 δευτερόλεπτα από το τελικό φάουλ. Στο Τριβάγκο. Λοιπόν, πάμε στην Ανά Παυλά μας και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Λοιπόν, το δεύτερο λεπτό να ξεκίνησε. Το 34 μετά από αυτή την τρίποντη βόμβα. Για δύο, εύστοχος. Γονιδάκης, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να δώσει προβάδισμα 6 πόντων. Θα βγάλουν και την άμυνα, 8 πόντων, συγγνώμη, 42-34, Κοντογιάννης. Γονιδάκης είναι μόνος του. Λιγκός, Τσιτούρας, θα προσποιηθεί. Ξεκινάνε και αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, όπως και το ξεκίνημα, πάρα πολύ δυνατά. Σωτήρος, εύστοχος. Μια μικρή διακοπή. Ο
Βάκος. Τρεις Βάκος. Τα αποφύγει το γονιδάκι, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Γονιδάκης, Ρουχόπουλος. Σαράντα έξι κατά αυτό. Η εμπειρία του Ρουχόπουλου είναι δεδομένη και η ικανότητά του να οργανώνει αλλά και να συνδέεται με το αντίπαλο καλάθι. Σιδουράς, Λιγκός, Λιγκόπουλος, Κοδονιδάκη. Θα πάρει την προσπάθεια, Αφογός. Κυρίας θέλεσε να περάσει στο Σωτήρο. Δεν του βγήκε η σκέψη. Βονιδάκης, αστοχός. Για να μην το βάσει τώρα. Πώς θα δεις. Βάκος. Σαράντα είναι δεδομένο. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον ότι οι Brothers θα επιστρέψουν και πάλι και θα διηγηθούμε σε ένα μεγάλο φινάλε. Αυτή την αίσθηση εγώ για το παιχνίδι. Νέο καλάθι. Βάιος. Θα περάσει χαμηλά στο Τσίτουρα. Εδώ η άμυνα των Brothers. Ύπνος που παίρνει τα παιδιά. 4-44 με το σκορ στο 50-40. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Πίτσις. Τριβάκος. Πήγε μέχρι μέσα, στόχισε. Για να δούμε τον Τσίτουρα. Ο Γιάννης δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Διαφορά σταθερά στους 10 πόντους. Γονιδάκης. Σίδουρας. Θα περάσει χαμηλά στο Γονιδάκη. Εκείνος θα γυρίσει, θα γίνει το λάθος. Στα χέρια του Μπότσαρη. Αυτός θα τρέξει στο γήπεδο. Οι Πιστάτσιους έχουν επιστρέψει. Ζώτος για τρεις. Μέσα και αυτό το τρίτο του. Πραγματοποιεί για ακόμη μια φορά ένα τρίποντο πάρτι. Μειώνει στους 7. Τσίτουρας,
Η άμυνα είναι καθαρή, φλίγκο, συμπάλα και πάλι στην πιστά του Κοντογιάννης. Τι έβαλε ο άνθρωπος. Goal foul. Έξω από τη γραμμή των 6.75. Είναι πολύ μεγάλο καλάθι. 93-43. Και μία ελεύθερη βολή, 3.59. Προσπάθεια για να επιστρέψουν. Πιστεύω ότι θα το καταφέρουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Για να δούμε. Λιχόπουλος εκτόπος. Κάιδος. Στοκίσει μπάλα στον Γρυβάκο. Ούτε αυτός. Για να δούμε το Λιχόπουλο. Τσιτουράς. Την μπάλα στον Κοντογιάννη. Την φορά έβαλε το δύσκολο. Ας πούμε ότι κάνει το εύκολο. Βάγκος. Πίτσις. Για μένα είναι καθαρή. Δρυβάκος. Ούτε αυτός. Λουπόπουλος. Τον Σαραντόπουλο. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Τσίτουρας. 60-46 διαφορά στους 14. Σε 60-46 για το σωπίσω το Μελισσίο. Κάιντος. Ένα βηματάκι πίσω. Εστοχός.
για δύο. Έτσι νομίζω, όχι. Θα διορθώσω. Αναφορά την baseline θα γίνει. Τώρα να στοχίσει, δεν θα το κάνει. Σαραντόπουλος. Θα κάνει το 60-50. Έχει κερδίσει και το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για μία συμπληρωματική. Επιστρέφουμε σε λίγο με την τελευταία στροφή. Λοιπόν, τελευταία στροφή ξεκίνησε. Εδώ που θα κρυφθούν τα πάντα. Κατά πάσα πιθανότητα. Αυτό θα πάρει νέο φάουλ. Νομίζω ότι οι Μπράζερ θα μπουν στο κήπεδο για να τα δώσουν όλα ώστε να επιστρέψουν και να διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο. Είναι στο μείον 10 τώρα. Έστωθος. Μειώνει σου 9. Η εκδίκηση τι θα δείξει το βελάκι το θέμα είναι τώρα. Η μπάλα για Πιστάσιος. Στο μείον 9 η ομάδα του Δημητριάδη. Λουθόπουλος. Κακαβάς. Σαραντόπουλος. Θα περάσει. Έχασε την ευκαιρία σε πρώτο χρόνο να τελειώσει τη φάση. Εν συνεχεία πήρε το rebound, έχει κερδίσει το ελάχιστο που θα μπορούσε. Κερδισμένο φάουλ, δύο βολές. Σαραντόπουλο απέναντι του.
πάει τώρα ο Βασίλης. Σωτήρος. Καΐτος για δύο. Μπάλα του Σαραντόπουλο, Λιχόπουλος, Σίτουρας. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Διάρκεια να χάσει μπάλα μέσα από τα χέρια του. Λιχόπουλος. Τα χέρια του οποίου περνάνε περισσότερες επιθέσεις. Θα κάνει αυτό, ξέρει όσο λίγη. Αυτό το jump shoot από τα 5 μέτρα είναι το ψωμί του και όχι μόνο. Κάνει κι άλλα πολλά και σε ψηλότερο επίπεδο. Φανταστείτε παλιά τι έκανε. Είτε τι μεγάλο και τώρα, αλλά λέμε. Ήταν λίγο πιο μικρός. Περιμένω λεφτά κύριε Λουκόπουλε. Την επόμενη φορά. Και του Ράς. Λουκόπουλος από την πάσα του Σαραντόπουλου. Την μπάλα τώρα στον Γιούλ. Δεν μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο. Το κάνει στον Λουκόπουλος. Ελλάδος άνθρωπο. Δημητριάδης για τρεις. Μέσα. 64-54. Είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι. Blazers. Και όσο είναι κοντά, είναι τέτοια η φύση αυτής της ομάδας που παραμένουν επικίνδυνοι. Αν μυρίσουν αίμα, θα επιστρέψουν. Λάθος πάσα. Λάθος συνεργασία για την αρχή. Σωτήρος. Φίλσης. Χαΐτε, συγγνώμη, θα σου αρχίσει. Πάει το η ζητάει λαγή, σηκώνεται ο Σόντος. Σαραντόπουλος. Κυρουράς. Θα πάρει το φάου. Θα το μπίλτσι. Για δύο, μαζεύει ο Τρυμπάκος. Ο Σωτήρος κέρδισε το φάουλ. Σώτος, σιγά μην το χάνει. Σύντα, 5-56. Η διαφορά στη σωνιά. Και θα κλέψουν και την μπάλα. Σας έχω πει κάτι εγώ για τους Blazers. Επιστρέφουν λοιπόν. 65-58. Πάμε σε time out. 6-13 για το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, δεν θέλω στη βολή. Θα φορτίσει. Μπάλα πέρασε. Ο Σίκυρος δεν έχει κανένα απόλυτος πρόβλημα να την αφήσει στο καλάθι. Το φάουλ του Δημητριάδη, επιθετικό. Στο Λιχόπουλο. Εξήντα 5,5 λεπτά κατά το τέλος. Καμπάς.
πολύ κομβικό σημείο του παιχνιδιού. Δεύτερη. Άμα δεύτερη το δίνος. Τζόντος. Πίλτσις. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 5 λεπτά. Τριβάκος. Θα πάρει και το φάουλ. Κοιτάξτε πως πανηγυρίζει. 67-61. Είπαμε, οι Brothers θα επιστρέψουν. Τώρα δεν ξέρω αν θα καταφέρουν και να το φέρουν τούμπα το παιχνίδι. Αλλά... Έφευγος. Εξήντα-εξήντα-δύο. Σιδουράς. Μονιδάκης. Σαραντόπουλος είναι μόνος του. Λουφόπουλος, το αγαπημένο του jump shoot. Θα στοχίσει. Νέα ευκαιρία να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Ζωδύρος. Πιλτσής. Δημητριάδης. Πίλτσις. Η μπάλα για τους Πισάσιους. 4 και 16 έχουμε αλλαγές. Λουφόπουλος. Γιάννης, Σαραντόπουλος, θα πάρει το φάουλ τον Τριβάκο. Φάουλ το οποίο στέλνει τον Σαραντόπουλο στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Οτιδήποτε συμβαίνει από εδώ και πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το καταλαβαίνετε άπαντες αυτό. Ο Σαραντόπουλος έχει την ευκαιρία να απομακρύνει την ομάδα του από τις δύο κατοχές, τις οποίες είναι μπροστά. Έχουμε και στη δεύτερη. Κύρος. Πάει από μέσα. Θα στοχίσει. Τι έπαθε τώρα ο Σιδουράς. Πολύ καλά κάνει. Τσιντουράς, μπάλα χαμηλά στο Σαραντόπουλο. Εκεί έχει τον Τριβάκο απέναντι του. Γονιδάκης. 3 δευτερόλεπτα, 2 τώρα, 1. Θα του μείνει μπάλα στα χέρια Λουφόπουλος. Αν μη θα μετρήσει. Πω. Θα το βλέπει και θα το ξαναβλέπει και θα λέει: μα τι έβαλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν θέλει η Ρουφιάνα, η Πορτοκαλία να καταλήξει στο καλάθι, θα βρει τρόπο. Ο Ζώτος θα απαντήσει. Ο Ζώτος το χαβά του. 72-65. 3 λεπτά για το τέλος. Κρατάει τους Brothers εντός διεκδίκησης της λίγης.
Λάθος πάσα, θα βγάλω και την άμυνα. Πέλτσις. Το φάουλ από τον Λουφόπουλο. Φάουλ το οποίο στέλνουν τον Βασίλη στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Σωτήρος 72-67 137 δευτερόλεπτα για το τέλος. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Πώς θα τελειώσει το match. Λουφόπουλος θα πάρει το foul. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Σωτήρος του έδωσε το foul έτσι τόσο εύκολα. Καταρχήν το τέταρτο δικό του, στέλνει τον Λουφόπουλο στις βολές, χωρίς να ξοδέψει ενέργεια. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο του το έδωσε. Ευχαριστώ στην πρώτη. Δύο λεπτά. Πίξης. Ρυρός, Βάκος. Τώρα εδώ θα κάνουμε μαντάρα. Ο Σιδουράς θα πάει σε μεγάλη επίδεση. Σαραντόπουλος. Θα μιλά στον Γονιδάκη. Περέχει τη ζώτου. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Απίστευτο. Κι όμως αληθινό. Πίλτσις. Και πάνω απ' όλα θα γίνει την πλάγια γραμμή. Σε πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο, 1-20. Βάλουν αυτό το καλάθι, Πιστάσιος, Κοντογιάννης για να το τελειώσει. Όχι, δεν τελειώνει απολύτως τίποτα. Κυματίων ο Δημητριάδης θα πάρει το φάουλ. Είχε κερδίσει το φάουλ. Είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Πάρα πολύ σημαντικέ αυτέ οι βολές στα 66 δευτερόλεπτα. Αυτό το συγκρότη. Δεύτερη, 73-69. Λουφόπουλος. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Λουφόπουλος για δύο. Άστοχος. Παπαδόπουλος. Θα πάρει το φάουλ.
Και θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Στα 44 δευτερόλεπτα. Φέρει το παιχνίδι στο καλάθι. Άσο το στην πρώτη. Όσο δεν το τελειώνουν το παιχνίδι και τους έχουν εντός, είπαμε, Μπράζιερς είναι. Δημητριάδης θα πρέπει να σκοράρουν. Πιτσής Δημητριάδης από το σπιτί για τρεις. Όχι. Ο Γιάννης και νομίζω ότι κάπου εδώ ο Γιάννης. Η μπάλα για τους Μπράζερς. Απίστευτο. Δεκα έξι δευτερόλεπτα. Για τρεις. Θα λιωθεί το σου του. Νέο τρίποντο. Ούτε τώρα. Σαραντόπουλος θα του γίνει το φάουλ. Και νομίζω ότι κάπου εδώ οι Πιστάσιος έχουν σφιχτά αγκαλιάσει την νίκη. Κάναν την προσπάθειά τους να επιστρέψουν.